Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τη σπουδαία και που ασύγνωστη ηθοποιώ του ελληνικού κινηματογράφου Κατερίνα Γιουλάκη η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου του 1938. Το πραγματικό της όνομα είναι Κατερίνα Γιουβαρλάκη. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο θεατρικό σανίδι το 1959 με το θέο του Ντίνο Ηλιόπουλου και το έργο «Η κυρία του κυρίου». Έχει γίνει κυρίως γνωστή από κομικού ρόλου στον κινηματογράφο και αργότερα από την τηλεόραση. Αξίζει να επισημανθεί η εμφάνισή τη στην τηλεόραση στι αρχέ τη δεκαετία του 70 με τη σειρά Η στα μέσα τη δεκαετία του 80 με τη σειρά Τα Λιονταράκια του Κυριλία και η Κυρία μας, όπως και την περίοδο 1990-1992 στην τηλεοπτική σειρά το ρετυρέ του Γιάννη Δαλιανίδη. Έχει τιμηθεί με το βραβείο εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων το 1996. Η πρώτη της εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο έγινε το 1961 στην ταινία «Δουλέψτε για να φάτε». Ακολούθησε το 1962 το Πιθάρι, υπέροχη Οπτασία, ο Χρυσό και ο Τενεκέ, η Γαμπρή τη Ευτυχία. Το 1963 έπαιξε στι ταινίε 7 μέρε ψέματα, αυτό το κάτι άλλο, το τυχερό Πανταλόνι, ο φίλο μου Λευτεράκη, Πολυτεχνίτη και Ρημοσπίτη. Το 1964 συμμετείχε στου κληρονόμου, ο Θαλασόλικο και άλλο για το εκατομμύριο. Το 1966 έπαιξε στον Παπατρέχα, οι κυρίε τη Αυλή, άχ και ναμουν άντρα, ότι λάμπει είναι Χρυσό. Το 1967 έπαιξε στον Σπαγκοραμένο, που ήταν η γυναίκα, η σύζυγος του Λαμπρου Κωνσταντάρα. Το 1968 ο Σατράπης για μια τρίπια δραχμή και μια ιταλίδα από την Κυψέλη. Το 1969 συμμετείχε στο Στραβόξυλο και φοβάται ο Γιάννης στο Θεριό. Το 1970 η 4 Άση, Αριστοτέλης ο Επιπόλεως και ο Θανάσης η Ιουλιέτα και τα Λουκάνικα. Το 1971 ο Κατεργάρης, αγάπησα μια πολυθρόνα, επαναστάτης που για μια χούφτα τουρίστριας και το κοροϊδάκι τη πρικυπέσα. Το 1973 έπαιξε δίπλα στον Θανάση Βέγκο στην ταινία Ο Άνθρωπος που πολύ. Το 1979 Γυναίκε στα όπλα. Το 1980 Ξευράκοτο δρομιο, Το 1981 Άγριε κότε. Το 1982 Ρεπό Πάτρε Οι Κομάντος και τα Μανούλια. Το 1983 Το Παίζω και Πολύ Άντρα το 1984 τελικό θηδιοτροφείο και λαλάκι στο και το 2010 τελευταία τη εμφάνιση των ολικών στην ταινία Ο Διαχειριστή. Σήμερα η γνωστή ηθοποιό είναι 85 ετών. Έχει παίξει και σε πολλέ θεατρικέ και τηλεοπτικές σειρέ. Θα σα πω και τι τηλεοπτικέ. Το 1970 το σπίτι με το Φίνικα που ήταν και από τι πρώτε σειρέ στην ΙΕΝΕΔ. Ακολούθησε η κοκορόμυαλη τα παιδιά του Ζεβεδαίου, κάτι άλλο, το ημερολόγιο ενό τυρορού, βράδια επιθεώρηση, τα λιονταράκια του Κυριλία, η κυρία μα, το ρετυρέ, η κάτοικη στην τρέλα, η καλή πεθερά, αξέχαστε κομμωδίε, Κωνσταντίνου και Ελένη, σαν το σπίτι σα και πτά θανάσιμε πεθερέ. Ο Θεό θα την έχει καλά. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο, κάντε like και γραφή. Για και χαρά σε όλου.